unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Dynogenics Control Chaos. Είναι το expansion που βγήκε μαζί με την δεύτερο Kickstarter που έτρεξε από το παιχνίδι. Εδώ είναι το πίσω μέρος του. Και ήταν ευκαιρία για όσους δεν έχουν αποκτήσει το παιχνίδι να το αποκτήσουν. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Το Dynogenics, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχω εδώ ανοιχτό πίσω μου. Διαχείρισης πάρκου. Φτιάχνουμε ένα πάρκο τύπου Jurassic Park, όπου προσπαθούμε να βάλουμε διάφορα είδη δεινόσαυρων μέσα, να φέρουμε visitors, να βγάλουμε χρήματα και να ευημερίσουμε από την καινούργια αυτή δυνατότητα να έχουμε αυτά τα είδη. Εδώ το Control Chaos είναι αυτό εδώ το κουτί του. 1-5 παίκτες, 90 λεπτά, 14 plus, να το κουτάκι του. Πάμε να δούμε τι υπάρχει μέσα και το τι φέρνει στο παιχνίδι. Ξεκινάμε με το φυλάδιο οδηγιών, το οποίο έχει τα περιεχόμενα. Ενδεικτικά να πω ότι έχει καινούρια είδη Dinosaur Elite, που είναι διαφορετικά είδη δεινόσαυρων, Dreadnoughts, Dimetrodon, Pachycephalosaurus και Parasaurolophus, αν τα λέω σωστά, τρομάρα μου. Και μετά υπάρχουν και τα Aquatic Dinosaur, που είναι διάφορα είδη, αυτά εδώ βρίσκονται στη θάλασσα, Dinosaur Meeples, και επιπλέον κάρτες, υλικά και ούτω καθεξής. Φαίνεται να βάζει αρκετά πράγματα για περισσότερη ποικιλία. Εδώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο μάλλον πρέπει να είναι ταμπλό. Φαίνεται σαν extension του ταμπλό αυτό εδώ. Θα το ανοίξουμε να το δούμε. Τα aquatic dinosaurs, οι ιδιαιτερότητες που έχουν, οι δεινόσαυροι των θαλασσών, του νερού. Τα χαρακτηριστικά που βάζει και μετά ξεκινάμε με solo σενάριο. 1, 2, 3 και άλλα solo σενάριο. Επενδύουν πάρα πολύ στο solo στη συγκεκριμένη εταιρεία, μπράβο τους. 4, 5, 6, 7. Πάρα πολύ ωραίο. 7 solo σενάρια με τα καινούργια μόνο χαρακτηριστικά. Επενδυμίζω ότι και το βασικό έχει μέσα solo. Και στη συνέχεια υπάρχουν 2-player co-op σενάριο για να παίξουν 2 παίχτες co-op συνεργατικό παιχνίδι μαζί. 2-player co-op σενάριο module. Ένα chart με τα τσάρια. Και τέλος εδώ υπάρχει το Chaos Theory module για expert παίχτες. Είναι ένα module με κάποιες extra κάρτες. Γίνεται χαμός μάλλον και σημαίνει ότι έχουν φύγει δεινόσαυροι. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει εκεί. Τα είδη που μπαίνουν τα καινούργια, όπως και στο βασικό. Τα εξηγεί εδώ και τα aquatic dinosaurs και τα καινούργια facilities, σαφέστατα. Φαίνεται να βάζει πάρα πολύ υλικό, μπράβο του. Άλλο ένα reference για τα καινούργια πράγματα που μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Πολύ χρήσιμο. Και από πίσω τα είδη των δεινόσαυρων. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Γεμάτο πάλι το κουτί. Πρώτον και βασικότερο βλέπουμε το board extension, όπως σας το είπα, είναι αυτό εδώ. Είναι μια επέκταση ταμπλό που είναι θέση εδώ, το site D, όπου υπάρχουν διάφορα πράγματα που φαντάζομαι σχετίζονται με τα aquatic dinosaurs, γίνεται μέσα στο νερό. Θέση εδώ για aquatic habitat, έτσι, προφανώς μπαίνουν εκτός του ταμπλό. Και κάποιο market εδώ και κάποια open ocean sections. Αυτό θα μπαίνει δίπλα στο κεντρικό ταμπλό. Πολύ ωραία. Θα βάζουμε στην άκρη. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Καινούρια είδη, όπως φαντάζεστε. Να τα. Αυτή πρέπει να είναι η elite, τα elite dinosaurs. Διαφορετικά και αυτά. Μετά βλέπω μάλλον τα aquatic, αν δεν κάνω λάθος, μοιάζουν, ναι, είναι μπλε, μοιάζουν με δελφίνια, ψάρια και καρχαρίες. Έχουν τελείως διαφορετικό, παρόλο που είναι παρόμοιο χρώμα, σχήμα κτλ. Κοιτάξτε, έχουν τελείως διαφορετικό και μέγεθος και σχήμα μεταξύ τους. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά θα έλεγα. Με όλα τα είδη. Είναι γεμάτο ήδη το παιχνίδι. Είτε αυτά εδώ. Και είναι και μεγάλα meeple, έτσι. Πραγματικά πολύ μεγάλα. Χαμός. Αυτή είναι η καινούργη Dino Meeple. Θα βλέπουμε εδώ.
αυτά τα track που έχουν, αυτά τα token που έχουν αυτό το Aquatic DNA, φαίνεται να είναι σαν κάποιο τύπου DNA token. Και αυτοί εδώ οι δεινόσαυροι, πραγματικά φοβερή δουλειά. Πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Βρίσκουμε δύο ζαράκια καινούρια, που είναι τα upkeep ζάρια. Αυτές εδώ οι μικρές κάρτες, οι οποίες μάλλον μπαίνουν στη θέση του job market, draw pile, στο κάτω μέρος του ταμπλό. Είναι infinity κάρτες, είναι διάφορα professions. Φαντάζομαι ότι είναι διάφοροι expert, οι οποίοι θα μας δίνουν... Κοιτάξτε από πίσω, είναι μεταλλικό το πίσω μέρος, είναι πολύ ωραίο. Θα μας δίνουν κάποια πλεονεκτήματα για να διαχειριστούμε καλύτερα το Jurassic Park μας. Ωραίο. Και μπόλικες κάρτες και πάλι. Σίγουρα θα βρούμε τις κάρτες DNA των καινούριων ειδών και τις καινούριες κάρτες για τα καινούρια είδη, τα καινούρια manipulation cards και όλα τα καινούργια υλικά που βάζει το expansion. Φαίνεται να είναι ένα πολύ πλούσιο expansion. Θα δοκιμάσουμε σαφέστατα πρώτα το βασικό μόνο του, πριν προχωρήσουμε στο να τα ρίξουμε όλα μαζί. Να τα χωρίσω λίγο πάλι για να σας τα δείξω σε κατηγορίες. Τα DNA cards έχουν πάλι το σήμα του DNA από πίσω, είναι όλες αυτές οι κάρτες, είναι πάρα πολλές. Όπως και στο βασικό, πρέπει να δώσεις 4 από αυτό το είδος για να φτιάξεις αυτό το aquatic dino. Εδώ είναι οι ιδιότητές τους. Τα διάφορα είδη. Είναι εμφύνιση κάρτες, πολύ καλής ποιότητας. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ποικιλία. Ουσιαστικά βάζει άλλους τόσους, άλλα τόσα είδη, έτσι, πάρα πολλά είδη. Φαντάζομαι θα, δεν ξέρω αν είναι καθιστά κάποια είδη, μάλλον παίζουν όλα, πρέπει να γίνεται κακός χαμός. Λοιπόν, αυτό είναι το stack, το pile με τα DNA cards των κανονικών aquatic και των aquatic, και αυτά είναι τα DNA cards, τα extra των κανονικών, που έχει πάλι τα καινούρια είδη που μπαίνουν στο παιχνίδι. Τέλος, καινούρια manipulation cards. Θυμίζω σαμποτάζ και ούτω καθεξής, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να πάνε συγκεκριμένη θέση στο ταμπλό οι παίχτες να τα παίξουν και τους δίνουν το πλεονέκτημα μερικές φορές. Ωραία. Και καινούρια breaking news που έχουν να κάνουν και με τα aquatic species, φαντάζομαι, και ούτω καθεξής. Πάλι είναι σαν headlines, σαν νέα σε ειδήσεις, σαν έκτακτη ενημερότητα. Και αυτό μάλλον είναι για το control, για το chaos. Θυμάμαι το κόκκινο που είχε στο φυλάδι οδηγιών, για το chaos module. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Πάρα πάρα πολύ υλικό βάζει μέσα. Φαίνεται να δίνει ακόμα περισσότερη ποικιλία σε ένα πλούσιο παιχνίδι ήδη. Ανυπομονούμε να τα ρίξουμε στο τραπέζι, αφού πρώτα δοκιμάσουμε το βασικό σύντομα, για να δοκιμάσουμε και τη διαφορά που βάζει μετά την ποικιλία του expansion.